Σε αναβρασμό βρίσκονται οι εργαζόμενοι στους Δήμους, οι οποίοι εκφράζουν την έντονη διαμαρτυρία τους για το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και ειδικότερα για το άρθρο 179 που δίνει τη δυνατότητα στους ΟΤΑ να συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις με ιδιώτες στις υπηρεσίες καθαριότητας, πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού. Από σήμερα βρίσκονται σε 48 ώρη απεργία. Ο νόμος αυτός έκτρωμα, που το ονομάζουν κιόλας επενδύο στην Ελλάδα με αυτό το εφάνταστο τίτλο, επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο. Δεν επηρεάζει ιδιωτικό, δημόσιο τομέα, επηρεάζει καθαριότητα, επηρεάζει και εμάς που είμαστε στα γραφεία. Δεν επηρεάζει μόνο την καθαριότητα. Πέρα από την υποστελέχωση που υπάρχει στους Δήμους, προχωράνε ύστερα από απέτηση και των ίδιων των δημοτικών αρχών, προχωράνε σε ιδιωτικοποίηση στη λογική ώστε να δοθούν όσο γίνεται τα φιλέτα, όσο γίνεται περισσότερο σε ιδιώτες. Οι αυτοδιοικητικοί είναι εκλεγμένοι για να εξυπηρετούν τους πολίτες. Όταν με τις δυνάμεις τους δεν μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες, την ποιότητα των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχουν, θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναθέτουν και σε ιδιώτες οποιαδήποτε υπηρεσία για να την υλοποιήσουν οι ιδιώτες. Εγώ θα σας πω την άποψη του Δημάρχου, που τη δήλωσε και εχθές, ότι είναι κατά και των απολύσεων και το να περάσει η υπηρεσία σε ιδιώτες. Θέλει να την κρατήσει την υπηρεσία στον Δήμο. Και αυτό το δείχνω και εγώ με την κίνησή μου από την άποψη του ότι είμαι από το πρωί από τις 6.30 ώρα εκεί και προσπαθώ να βελτιώσω μαζί με τους υπαλλήλους και τους προσταμένους διευθυντές την υπηρεσία ώστε να γίνει πράξη αυτό εδώ. Για εμάς ως σωματείο είναι το θέμα ότι θα πληρώνουν περισσότερα οι δημότες σε περίπτωση ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών. Ήδη όπου έχει αξιοποιηθεί αυτό, όπου έχουν εκχωρηθεί σε ιδιώτες τμήματα της καθαριότητας ή του πρασίνου, υπάρχει παραπάνω, βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη οι δημότες. Οι εργαζόμενοι αντιδρούν και στις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, οι οποίες αφορούν το συνδικαλιστικό νόμο. Θέλουν τώρα να περιορίσουν συνδικαλιστική δράση και να βάλουν τα σωματεία και την απεργία στο γύψο. Εμείς λέμε γιατί έρχεται τσουνάμι αντιλαϊκών μέτρων, αντιεργατικών. Η Δημοτική Αρχή Θεσσαλονίκης βρίσκεται επιποδός για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα προκύψουν στην αποκομιδή των απορριμμάτων λόγω των κινητοποιήσεων, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα υπάρξει σοβαρό ζήτημα εν ώψη των εορταστικών εκδηλώσεων για τον Πολιούχο Άγιο Δημήτριο και την Εθνική Επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι το πρόβλημα, ας πούμε, θα ενταθεί την Πέμπτη. Και γι' αυτό θα κάνουμε και μια ανακοίνωση ως Δήμος αύριο το πρωί για να μην κατεβάσουν απορρίμματα στην πόλη την Πέμπτη. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ και Δημοτικών Επιχειρήσεων Ομού Θεσσαλονίκης την Τετάρτη οργανώνει απεργιακή συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης στις 10 το πρωί. Την Πέμπτη θα συμμετάσχει στην πανελλαδική κινητοποίηση στην Αθήνα.